Για να δούμε τώρα, μιλάμε για την Ελιά, να δούμε τι θέλει η Ελιά για την περιοχή μας. Ε, είπαμε ότι καταρχάς να δούμε ένα πράγμα, τι στόχος έχουμε, να πάμε για λάδι ή πάμε για καρπό. Μία περίπτωση είναι αυτή. Τη δεύτερη περίπτωση που πρέπει να δούμε είναι αν οι ποιε είναι, ποιες είναι εκείνες οι ποικιλίε οι οποίες μπορεί να αντέξουν χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Για παράδειγμα, η καλαμόνα, η οποία γίνεται καλλιέργεια στην περιοχή των ημέρων, είναι τρομερά ευαίσθητη ποικιλία και θέλει να το προσέξουμε. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην γίνεται φύτευση σε μέρη που φυσάει βορεινό αέρα. Έχουμε έναν τρόπο να ανακόψουμε τη δύναμή του, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά είναι όταν μπορούμε να βάλουμε την ελιά σε μέρη υπήνεμα, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ε, πρέπει να προσέξουμε την περιοχή με, τα, με τη βροχή. Αν υπάρχει πολύ βροχόπτωση και το έδαφο είναι επίπεδο, εκεί μπορεί να έχουμε προβλήματα με τι ρίζες, Εμεί κοιτάμε να βάλουμε σε περιοχέ τα οποία τα εδάφη στραγγίζουν κάπω, είτε γιατί είναι αμμώδι, αμμοπυλώδι, είτε γιατί έχουν κάποια κλίση. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουμε. Είπα όταν μιλούσα για τι θερμοκρασίε ότι η περιοχή μα ε, ε, μπορούν αν. Είναι 40 μίρε βόρεια. Μέχρι 45, μπορεί να γίνει καλλιέργεια ελιά. Επομένω, αν έχουμε τι ελάχιστε θερμοκρασίε κατάλληλε, μπορούμε να τι κάνουμε στην περιοχή μα γιατί έχουμε μία διαφορά ε, τέτοια που να μην επηρεάζει, να μην πέσει πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ε, εάν έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να γίνουν κάποιε ζημιές, Γι' αυτό πρέπει να Παρακολουθούμε αυτά τα φαινόμενα. Σας είπα ότι ήδη ε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα πια. Ε, η περιοχή του Σερβίων και η γύρω περιοχή κάνει για αυτή τη δουλειά γιατί δεν έχουμε πια πολλούς όψιμους παγετούς, ελάχιστος. Η ηλιοφάνεια είναι αρκετά μεγάλη και η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που μας βολεύει. Το θέμα της, ε, του υψω, της βροχόπτωσης είναι κα, και αυτό καλός για την περιοχή Έχουμε με βάση τυχής 500,9 χιλιοστά βροχή το χρόνο. 400 600 είναι μια βροχόπτωση που βοηθάει την καλλιέργεια της αλιάς χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερα ποτίσματα. Και θα μπορούσαμε να πούμε, να βγάλουμε ένα χάρτη που πριν είχαμε πριν από λίγο, ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες ζώνες. Το χάρτη μπορούμε να βγάλουμε για να μιλάμε πάνω σε αυτό το χάρτη. Υπά, μπορούμε να δούμε στην περιοχή του Πολυφύτου τη μία ζώνη είναι αυτή η οποία είναι αυτή σήμερα η Καλλιέργεια ε, στα Ήμερα και φτάνει μέχρι τη Γέφυρα. Από τη Γέφυρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια ζώνη μέχρι τη Νεανή η οποια ειναι αυτη σημερα η καλλιεργεια στα ημερα και φτανει μεχρι τη γεφυρα απο τη γεφυρα θα μπορουσαμε να πουμε οτι υπαρχει μια ζωνη μεχρι την νεανη η οποια και σε ένα βάθος εξαρτάται φυσικά από το Ανάγλυφο μέχρι και 6-7-8 χιλιόμετρα που μπορεί να μπει προς τα, προς τα βόρεια και απέναντι μπορούμε να δούμε άλλη μια ζώνη, μιλάμε για την περιοχή του Πολυφύτου. Να δούμε άλλη μια ζώνη η οποία έχει ένα πρόβλημα. Σε κάποια σημεία υπάρχουν οι βόρειοι άνεμοι που μπορεί να έρθουν από την περιοχή αυτή που έρχεται από πάνω από τη Φλόρα, που ξεκινάει και βγαίνει, καταλήγει σε αυτά τα βουνά στα Χάσια. Αυτοί οι βόρειοι άνεμοι, και μετά μέσα από τον Ιλιάκο να φεύγουν προ τη Βέρεια. Μπορεί αυτή η ζώνη να καλλιεργηθεί, αλλά θέλει κάποιε προποθέσει που πρέπει να υπαρχούν. Βεβαίω, πια θα έχουμε την καινούργια ζώνη αυτή σε ορισμένα σημεία γύρω από τον Ελαρίωνα. Έχουμε τον τρόπο να προστατέψουμε τα, τα φυτά, δημιουργώντα φυτοφράγματα. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Για να δείξουμε κάποια φυτοφράγματα, μετά έχουμε κάνει αχώρτερ. Αυτέ είναι οι ζώνε, οι οποίε γρήγορα γρήγορα σα είπα γιατί ο χρόνο μα πιέζει. Και υπάρχουν μπορούμε στο βορεινό από τα σημεία που φυσάει ο αέρα να φυτέψουμε αυτά τα δέντρα, ή τη λαντι λέγεται, ή Αριζόνα. Αυτά τα δύο φυτά είναι κατάλληλα για την περιοχή μα. Όσο μεγαλώνουν, τόσο προστατεύουν τον οπορώνα. Τον ελαιόνα, αν θέλετε, από του κρύου αέρα που μπορεί να δώσει μια διαφορά 4 βαθμών και ε, να κρατήσει το φυτό χωρί να έχει φόβο. Να δείξουμε άλλα δύο-τρία τέτοια φράγματα. Αυτό είναι όταν είναι κουρεμένο. Συνήθω το χρησιμοποιούν για καλλιτιστικού σκοπού. Αυτή είναι η Αριζόνα. Η προηγούμενη πράσινη ήταν η Λεϊλάντζε. Και να σα δείξω μια φωτογραφία που έχω ακόμη. Βγάζουμε την επόμενη φωτογραφία. Βλέπετε ότι υπάρχει το, από τη δικιά μου μεριά ένα δέντρο. Όταν έρχεται ο αέρα από το βορεινό, ανεβαίνει ψηλά, δεν επηρεάζει αυτό το σπίτι όπω είναι και εφόσον υπάρχει ένα φράγμα στη συγκεκριμένη απόσταση, άλλο ένα, πάλι ξανανεβάζει πάντων αέρα και δεν επηρεάζει τα φυτά που είναι σε χαμηλότερο και διατηρείται ένα μικρό κλίμα που τα προστατεύει σε περιπτώσει που μπορεί να κερδίσει ολόκληρη παραγωγή, γιατί έτυχε αυτό να σε γλιτώσει για ένα, δύο ή τρει βαθμού Κελσίου. Και για να το δούμε ακόμα, σαν παράδειγμα, δείτε αυτή τη φωτογραφία που έχω αμέσω μετά. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, αυτή είναι η οδός Αριστοφάνος. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Είναι αυτός ο δρόμος που μπαίνει από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ανεβαίνει εκεί πέρα που ήταν παλιά η αστυνομία, πιο πάνω είναι το ΟΤΕ, το συγκρότημα το ΟΤΕ και λίγο πιο κάτω προς τα δω, προς την Ελιά που είναι αυτό το δέντρο, είναι η Ελιά, είναι το ΕΟΠΗ, το παλιά η ιατρία του ΙΚΑ, όπως θέλει τα πείτε. Μια Ελιά, την οποία περνάω τακτικά από εκεί, είναι κατά την εκτίμηση μου πάνω από 15 χρονών. Από πίσω έχει ένα κτίριο, να δείξουμε την άλλη φωτογραφία έχει ένα κτίριο ακριβώ αυτό, το οποίο το προστατεύει από του κρύου αέραδες. Και μέσα στην Κοζάνη, σε υψόμετρο 732 μέτρα πάνω από την ατμόσφαιρα. Α, α, συγγνώμη, πάνω από τη θάλασσα. Μπορεί και συντηρείται και διατηρείται και από ό,τι βλέπω μερικέ φορέ έχει και ελιέ. Βλέπετε αυτό το δέντρο, τη φωτογραφία την έβγαλα πριν από λίγε μέρε, περνώντα από εκεί, για να δείξουμε ότι πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να καλλιεργηθεί. Βεβαίω η ελιά είναι σε ένα μέρο που δεν υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα. Μεράκι είχε ο άνθρωπο, την έβαλε γιατί ήθελε να ελιά. Δείτε μέσα στην πόλη τη Κοζάνη, υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Το έχω δει και στη Σάτιστα. Υπάρχουν ελιέ, θέλει ορισμένε προποθέσει. Οι προποθέσει δημιουργούνται όταν βάζουμε και κάνουμε φυτοφράγματα με αυτά τα δύο φυτά. Δεν είναι ιδιαίτερο μεγάλο κόστο αν τα πάει σε μικρά φυτά. Το θέμα είναι να αποφασίσει να δημιουργήσει το δικό σου το μικροκλίμα. Και πάμε και σε επιλογή των ποικιλιών να δώσουμε κάποιε ποικιλίε. Αυτό είναι ένα πίνακα που υπάρχει και δείχνει τι αντοχέ από τι διάφορε ποικιλίε. Να μην σταματήσουμε σε αυτόν. Να πάμε και να αρχίσουμε από την ελιά η οποία έχει τη μεγαλύτερη αντοχή. Ε, αυτή είναι η λευκολιά σερών, η οποία είναι για το λάδι. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στο ψύχο. Έχει μια απόδοση στο λάδι 15% και έχει καρπό 5 γραμμαρίων. Την επόμενη. Αυτή είναι μια ελιά. Δεν βρήκα καλύτερη φωτογραφία. Αυτή μόνο βρήκα. Είναι η ντόπια τη Κατερίνης, τη Πιερία. Στον κολυδρό και στη σκοτία υπάρχει καλλιέργεια. Κάνει και για τα δυο. Κάνει και για καρπό, κάνει και για λάδι. Έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο. Έχει 20% απόδοση σε λάδι και επίση ο καρπό είναι 5 γραμμαρίων. Το επόμενο. Αυτή είναι η ελιά Αρμπεκούένα, η ισπανική, η ποικιλία η οποία πραγματικά αντέχει. Σα είπα, δεν αντέχουν όλε. Είναι για λάδι. Έχει μεγάλη αντοχή στο ψύχο. Απόδοση σε λάδι 20%. Αλλά έχει μικρό καρπό. Είναι δύσκολο στο μάζιμα δηλαδή. 1,5 γραμμάριο έω 2,5 γραμμάρια έχει το μέγεθο του καθένα. Και μια ακόμα ισπανική που επίση έχει αντοχή, Αυτή είναι η Πικουάλ. Είναι για Ελλάδη. Είναι μεγάλη αντοχή στο κρύο. 20% απόδοση σε λάδι. Λίγο μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Σχετικώ μικρή δηλαδή ελιά. Με 2,5 γραμμάρια γραμμάρια Ενώ σα είπα τι πρώτε αυτέ τι αρέικε που πάνε κοντά στα 5 γραμμάρια, υπάρχει ακόμα μια ελιά στην περιοχή από την περιοχή τη Γαλάτιστα η οποία και αυτή έχει μεγάλη αντοχή, έχει, είναι διπλή χρήση. Κάνει και για φαγητό, όχι αυτή η προηγούμενη που είχαμε. Ε, αυτή είναι διπλή κατεύθυνση και για, για τι δύο δουλειέ. Φτάνει 4-6 γραμμάρια και αποδίδει 18% λάδι. Πάμε τώρα στην που είναι μεγάλε μεγάλες, μεγάλες ποσότητε έχουν καλλιεργούν εδώ. Πλέον αυτό είναι σε κανονικέ αντοχέ. Η κανονική αντοχή σημαίνει 12 βαθμού Κελσίου. Η προηγούμενη σημαίνει μέχρι και 17 βαθμού Κελσίου. Φυσικά πάντα με ορισμένε προποθέσει. Κάνει και για καρπό, κάνει και για λάδι. Αποδίδει 15% σε λάδι και ο καρπό μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 γραμμάρια. Γι' αυτό έχω αυτό το πίνακα που την ξεχωρίζω να λάβω με τα μεγέθη. Πάμε σε μια άλλη ελιά, την πετρολιά σερών που είναι αμέσω μετά. Μικτή χρήση και αυτή, κανονική σε μέγεθο, ε, κανονική μάλλον είναι στη θερμοκρασία, στου 12 βαθμού μείων Κελσίου, πολύ λάδι, 20-25% και μέγεθο 5 γραμμαρίων είναι αρκετά μεγάλη. Η ελιά του Μεγάρων, η οποία πολύ τελευταία την κυνηγάν προ τη Θεσσαλονίκη, διπλή κατεύθυνση, μέτρια αντοχή στο κρύο, απόδοση Ελλάδα 10-15, μέγεθο καρπού 3-5 γραμμάρια. Τι αμφίσει που υπάρχουν από αυτέ τα ημέρα είναι βρόσιμη, ε, κανονικό στου ε, στους 12 βαθμούς αντοχές, ε, δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλη, αλλά αν πάση περιπτώσει κάποια αντοχή έχει, μικρή απόδοση του λάδι, αλλά αρκετά μεγάλη ελιά για φαγητό περισσότερο, 7,5 γραμμαρίων. Και των ε, δύο ακόμα, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερες αντοχές, είναι πολύ μικρές, καλαμπών, οι οποίοι είναι διπλής κατεύθυνση, 15% του λάδι, μέγεθος καρπού ως 8 γραμμάρια και η κορονέικη, ε, η οποία μπορεί να φτάσει σε μέγεθος είναι μικρή, μισό έως 1,5 γραμμάριο. Είναι ελιά που κάθε χρόνο βγάζει καρπό. Μικρή αντοχή στο ψύχος και απόδοση Ελλάδα 20%. Ε, θα πρέπει εκείνο δε, να φύγουμε από εκεί, να δείξουμε ένα ελαιόνα. Ε, μπορούμε όταν έχουμε τέτοια εδάφη να κάνουμε αυτούς του ψήφους. Είναι για να μπορεί, να μπορεί να κυκλοφορεί και να βλέπει ε, για να μην παρασύρονται τα χώματα προς τα κάτω. Γίνεται η καλλιέργεια συνήθω σε ψήσης. Χρειάζεται προετοιμασία του χωριού, εχέρσης να διώξουν τα πολυετήσεις ζάνια. Ε, θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα όταν είναι φτωχά τα εδάφη, το τι λοιπάσματα θα βάλουμε. Η φύτευση πρέπει να γίνεται, υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχουν ε, ε, καταρχάς τα φυτά, θα υπάρχουν... Εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα. Αυτό που προσωπικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητα στην περιοχή είναι τα μη εμβολιασμένα γιατί έχουν ένα πλεονέκτημα. Καταρχά είναι και πιο φθηνά. Έχουν το άλλο το πλεονέκτημα ότι ακόμα και αν υπάρχει μια αργότερα, ένα όψιμο παγετό μετά από χρόνια, αυτό αναβλαστάνει και ξαναεπανέρχεται η ελιά μετά από κάποιο διάστημα εκεί που ήταν. Αν όμω είναι εμβολιασμένο πάνω σε άγριο, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα. Μπορεί να παγώσει. Θα αρχίσει να χτυπάει η αγροελιά και πολύ δύσκολα εμβολιάζει και θέλουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Έχει μεγαλύτερε αντοχέ σε δύσκολε εδαφολογικέ συνθήκε, είναι πιο ακριβέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, έχει αυτό το πλεονέκτημα. Αν έχουμε κάποιο κίνδυνο κάποια στιγμή να πάθουμε μια ζημιά, δεν χάνουμε τον ελαιόνα μα, απλώ μα χάνει κάποια χρόνια και αναβλαστάνει ξανά όταν είναι από μόσχευμα, από κλαδί. Και βεβαίως έχουμε και φθηνότερο κοστολόγιο. Ε, δεν θα πω περισσότερα. Ε, για το θέμα της ε, καλλιέργειας εκείνο θα μπορούσε να πω νομίζω ότι αξίζει τον κόπο είναι ότι όταν έχουμε σκοπό και θα κλείσω με αυτό εδώ πέρα ε, ότι έχουμε περίπου σε δαπάνες ε, όργωμα και τα λοιπά 68 ευρώ για αγορά και μεταφορά δεντριλίων όταν είναι μοσχεύματα ε, είναι 185 ευρώ αν θα κάνουμε ε, αυτό είναι με προϋπόθεση ότι τα δέντρα τα βάζουμε σε αποστάσεις 5x5. Γιατί υπάρχει σύστημα που μπορείς να το βάζεις πολύ πιο πυκνά, αλλά εκεί προϋποθέτει άλλες συνθήκες, πολύ πλούσιο εδάφος. Ε, υπάρχει αν αποφασίσουμε να κάνουμε σύστημα ποτίσματος και νομίζω ότι χρειάζεται για να κάνουμε και εξοικονόμηση νερού. Αυτό είναι ένα κόστος 425 ευρώ. Επειδή κυκλοφορεί η εντύπωση ότι η ελιά δεν αποδίδει αμέσως, αυτό είναι λάθο. Με κάποιε προποθέσει αργεί πάρα πολύ. Αλλά αν λυπαίνει και ποτίζει και χρησιμοποιεί και κατάλληλε ποικιλίε, από τον τρίτο χρόνο μπορεί να φτάσει και να παίρνει. Εδώ έχω τον τρίτο χρόνο 1050 κιλά στο στρέμα. και βεβαίω να πάει δηλαδή μέχρι 30 κιλά στο δέντρο, εξαρτάται από την ποικιλία. Στον πέμπτο χρόνο να πάει στα 50 κιλά στο δέντρο. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρω ότι σε κάποιο βάθο η ΔΕΗ έχει δεσμευμένα τα εδάφη. Έχει δώσει απολυτρώσει και από εκεί και πέρα, ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρω ποιο νομικό καθεστώ υπηκρατεί στην ιδιοκτησία αυτών των στρεμάτων που είναι στι όχθε τη λίμνη. Γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, απολυτριώσει σε κάποιο βάθο μέσα. Μήπω δεν είναι πρόκειτο τότε, δεν ξέρω αν θα κάνουν τη λαριού. Θα έρθει το ρεύμα και ρίξει τα εδάφη και κάνει κτλ. Αν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ερευνηθεί. Η νομοθεσία ένα για την ιδιοκτησία των χωραφιών στι άκρε τη λίμνη και βεβαίω και για το χρήση των υδάτων. Γιατί υπήρχε απογόρευση στη χρήση. Και σα λέω: Ο φόβο ο μεγάλο είναι τι θα συμβεί αν η ΔΕΗ παραχωρήσει αυτή τη λίμνη και του λαρίο να οι ιδιώτε, οι οποίοι βεβαίω θα κοιτάνε να εκμεταλλευτούν τα πάντα, δεν θα λογαριάζουν τίποτα. Και τρέχα γύρευε ύστρα για ό,τι προσπαθεί να φτιάξει. Μπορεί να σε απογορεύσουν και να παίρνει νερό, γιατί η χρήση των νερών. Είναι όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είχα δει τότε ότι είναι ιδιοκτησία μόνο τη ΔΕΗ. Και από εκεί και πέρα, κατά παραχώρηση, μπορούμε και παίρνουμε από λίμνε και ποτάμια. Και εάν θε, έχω, νομίζω, ακόμη μία φωτογραφία και δείχνω ένα Ιστιντούτο που υπάρχει. Υπάρχει ένα Ιστιντούτο υποτροπικών φυτών στα Χανιά τη Κρήτη που ασχολείται με την ελιά. Έχω την εντύπωση ότι είτε περιφέρεια λέγεται είτε λέγεται πρώην νομαρχία εκείνη να αντιπεριθέρεια, καλά θα είναι να έρθει σε επαφή με αυτού του ανθρώπου. Ε, αυτοί ξέρουν πολύ περισσότερο από μένα και η συνεργασία με αυτού, καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Ε, αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ξαναδείτε την επόμενη εκπομπή. Τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε για την ελιά πιο συστηματικά. Σήμερα σα έδωσα μια ιδέα με ποιο τρόπο η περιοχή μα πια μπορεί να βγάζει και ελιά και Ελλάδα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.